λαχταρό, τ' άρμυρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Πες ότι δεν με γνώρισες ποτέ. Πες ότι δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Θα τους αφήσω. Ένα καμό ότι περνά από το σέλι. Αν εστήσεις πόντζερ στο μερτικό σου που τα τώρα, εσού να βγεις ζημιωμένη. Αν κάνεις λίγο υπομονή, να πέσω παράες πάνω σου που το χωριώνω σου. Εν το περίμενα να σου ζεις και λέ σε ό,τι σου πει ο Καραγιόρκης. Είσαι παρακάθηκαν, η κορή. Αμένα ακούσει το τζορούδις. Ποιο μπορεί να ακούσει βάση. Άρα έξερε έτσι για τον ασύρματο που είσαι σπίτι. Είδες τον καμιά φορά να στέλνει ή να παίρνει μηνύματα. Αφού θέλεις να σκάω με μπρίκα, να δόκουμε ριάλια που να αρτηρήσουν που το γάμο του Στεφανή. Θα πιάμε τα ριάλια της Φανούλας. Θα ξοφιάσουμε για να κάνουμε μπρίκα της Ανέτας. Εν ώρα μου να στραβώ στο κολέγιο. Εντάξει και μήνες. Θέλω να σε κακοκαρτήσω άμα έχει μέρες να οδυνάχονται. Νομίζω επιθύμησα. Το αντικλίν. Καφέ, ναι. Ήβρα στο που σου είπε. Ήβρα, ναι. Έχει τα μάτια σου 14, α? Να με σου γελάσει. Είμαι εγώ καμιά που να μείνω από κάτω. Μένε εσύ έννοια και εγώ να βγω από το χάκιν του Καραγιόρκη. Ο Στεφάνος Χαραλάμπους. Εγώ είμαι. Έλα μητά μου, θέλω σε η ανάκριση. Να με σαϊτίζουν και να μου δείχνουν σέβας. Τούτον έναν το κέρτος μου, άμα ξεβώ μου χτάρεις. Άλλον αναγιωτόν εθέλω. Τι μην καταλάβω ενταν μισθούν την κουβέντα τώρα. Πολλά τα διάγια πολύμνια. Άκουσε να πόσο λαλό. Έφας τα αυκιά μου να αναγνωρίσω η Φανούλα. Εντάξει, την αναγνωρίσω. Αλλά και σου να την υιοθετήσεις. Αν έστω και να κοφταίει, αν έστω και να κοετάνησεν τους, ότι υπάρχει χάκι του. Εγώ τον λείπουμε. Να δω το όνομα μου και της δεύτερης σου κορής, της κορής της Ρίτας! Και πού να τα βάλουμε τούτα ούλα, Πολυδεύκη, αν και να τα φορήσει από τη κουά μας πίσω. Κρονική, μένε εσείς φω. Στο Σταύριο είναι να πιάσει τα μισά. Ποιοι είναι να τα πιάνουν τα μισά, να μπαίνει και να πιάνει κι άλλος κόσμος τα μισά. Οι άνθρωποι μου να έρθουν να πιάνε τις κάσεις. Τα ξέρω, να έχουμε τον Καραγιόρκη μπας στη κελέ μας πάλι. Αφού είσαι εμείς τα κούτσε παρακολουθεί μας. Θα το μάθει. Να μπορεί να του πω την ώρα που να ρωτά να μπουν τούτες οι κάσεις και για τα πλάσματα που να μπαίνουν φκένουν δά μέσα. Αφού είπαμε, να του πούμε πως είναι ρούχα για τους φτωχούς και φυλάουμε τα δάμες που να τα δώκουμε. Να του πω εγώ πως βοηθώ στο φιλόπτωχο σύνδεσμο του κολεγίου. Μπράβο, μπράβο Γαλατιά μου, πολλά καλή ιδέα. Και ο παλιάς βρέτε τη λύση. Τι και λες σας πω να φάτε λαλό σας το. Τέλος πάντων. Εγώ να πω να μας κάνω καφέ και εσύ κύρτησα. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του πάλι και πάλι και πάλι.
πρωί πρωί και μες στην εκκλησία του Άι Μάμα. Μες στην εκκλησία. Στο πλευρό του καμπαναρκού. Έχει ένα στενό. Ένα περπατήσεις 4-5 μέτρα και να δεις έναν πλάτανο. Ένα ζένι. Εν και γέρικος πολλά. Πας στον κορμό του έχει μια τρύπα. Θα παρατηρήσεις να μες σε δει κανένας και θα το σύρεις μες στην τρύπα και να φύγεις. Εντάξει. Εντάξει, φύγε. Μακριά από το κολέγιο, να το κανονίσω. Ένα φύγω πιο γλυωρά το πρωί για να προλάβω να το πάρω. Μένει η σένια. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Αμα να γλέπεις. Να μες σε δει κανένας. Καλά, σίγουρο. Και είναι καλύτερα να πάνε χαμένα τόσα ριάλια. Ναι. Που το να πέσουν στα χέρια σου, καλύτερα να πάνε χαμένα. Πόσο να χόρτα ως άνθρωπος είσαι. Για να σας ότι φανούλα που τα θέλω. Να τις σάσεις με τα δικά σου τα ριάλια. Και εμένα, με μου ξανακάμεις κουβέντα για τον το πράγμα. Εν πρόκειται να το δεχτώ ποτέ. Ξέρει και λέει του κουρού σου φταίει. Που βάλει νερό μες στη θεία δίκη. Να πάει περιουσία στο δεύτερο σου παιδί. Εσκότωσες το αγκόνι του. Παρόλο να με σκοτώσεις εμένα. Εν μπορούσε να δεχτεί τη γαλάτια για παιδί μου. Έχω ένα γράμμα για την κυρία Πολύμνια Καράγιορκη. Δώσ' μου το εμένα, είμαι άντρας της. Εγώ είμαι, δώσ' τούτο. Εν πού τους Αγγλέζους τούτο, που την κυβέρνηση. Είναι του στράτου. Γεια σου, Πετρή. Τώρα έρχεται. Γεια σου, Ανέτα μου. Ναι, μου στείλε μεσό. Θέλεις με τίποτες. Έχει μέρες που θέλω να μάθω αν είσαι καλά. Σκέφτομαι ότι είναι να περνάς δύσκολα τώρα με τα χαρτώματα της Γαλατίας. Ναι, αμά, θα την αφήκω να πάρει άλλο. Ένα αποφάσισα ακόμα να μπορώ να κάνω, κάτι να σκέφτω. Καλά κάνεις. Να μην τα παρατήσεις έτσι εύκολα. Ό,τι χρειαστείς εγώ είμαι δαμέ. Και εγώ θέλω να πάρεις τη Γαλατία. Αξίζει σου να είσαι ευτυχισμένος. Ευχαριστώ. Εσύ άκουσα ότι προξενεύκου σου το γιο τον πολιτεύκη. Ναι. Πολλά καλό παιδί είναι ο Ισίδωρος. Άμα εγώ δεν το πήρα αποφάση ακόμα. Γιατί, Ανέτα, καλά να προχωρήσεις και εσύ στη ζωή σου. Αξίζει σου να είσαι ευτυχισμένη. Αν βέβαια θέλεις τον και αγαπάς τον. Εγώ θα αρκούμε, θα παντρευτώ με αγάπη. Να παντρευτώ με προξενιό. Είδα σου τη μάνα σου χτες. Είπες σου τίποτες. Όχι, μου είπε τίποτες, γιατί. Τίποτε, έτσι εδώ το. Ανέτα μου, έτσι πιστεύω να είμαι εγώ ο λόγος που προχωράς με τον Ισίδωρο. Όχι, Πέτρη, δεν είσαι σου. Ένιωθω τίποτα για σένα πιο. Κατάλαβα πώς εμείς οι δυο εντερκάζομαι. Και συγχώραμε που σε έφερα σε δύσκολη θέση τότες. Μην το σκέφτεσαι. Η αλήθεια αρέσκει μου ο Ισίδωρος. Αμα θα αρκούμε εν είμαι έτοιμη ακόμα. Να του το πεις καλό. Να κάνει μια κουν υπομονή, ώστε να πιάσεις σου την αποφάση σου. Ναι,
θα ακούμε εσείς δίκιο. Ας κάνει υπομονή, περκεί, περκεί χτυπήσει η καρκιά μου για λόγω του. Πότε νιστα πότε να σε καλέσουν εσένα για να δω και κατάθεση για την υπόθεση του στράτου Νικολόπουλου, α? Μπορεί επειδή δούλευκε δαμέ η μάνα του. Αν είναι έτσι, γιατί με καλέσαν και εμένα? Πού θέλεις να ξέρω? Αμα εσού είναι τα σχέση νησιές μητά της, αφού είναι γιο που μου δαμέ με τσινήν, είμαστε φιλενάδες. Μια σχέση είναι σιγιώτησα με την υπόθεση του μεταλλίβολα, α, δακάτω ένι του. Πού θέλεις να ξέρω, Γιώργη? Μπορεί να θέλουν να με ρωτήσουν αν μου είπαν τίποτε για το γιο της. Τι είπες σου? Όχι. Είναι μόνο να μου πει. Αφού ο γιος της είναι αθώος. Πολλά σίγουρη είσαι. Δεν είναι έτσι άνθρωπος. Τούτο μας έλειπε τώρα. Να βρούμε τους Εγγλέζους και τις αστυνομίες. Τα μέσα που με είσαι σβαδούμενη, μόνο με τις δούλες μπορώ να κάνω παρέα. Δεν πάει και θέλαν να τη ρωτήσουν αν έξεραν τίποτες για τον ασύρματο που είσαι χωσμένον έσω τους. Ναι, αλόγως εν τούτο. Αύριο μπορώ να πάω να μάθω. Να έρθω και εγώ μητά σου. Είμαι πολλά περίεργος να δω να μπορούν να σε ρωτήσω εσύ για την υπόθεση του Χιώτη. Έπρεπε να δεχτώ να φέρετε τις κάσες δά μέσα. Τώρα έρχεται και ο φίβος δάμε. Αν πάρει είδες εν τίποτες τσινός. Πέρκε μου κόψει η μούτη. Καλά, κόρη μου. Εσού, εφόσαι να ανεκατώνεσαι μες τον πόλεμο. Μάνα, για μένα είναι πιο εύκολο να πολεμώ τους Γερμανούς παρά τον τζίρι μου. Τώρα που συμμάχησε και με τον φίβο, έχω το τσέτος κιό να με κρατούν μακριά από τον Πέτρι μου. Γαλατία μου, καμιά φορά, όσο πολλά και αγαπούμε έναν άνθρωπο, μπορεί να μην τα καταφέρουμε να τον κάνουμε δικό μας. Και γιατί? Γιατί έτσι είναι ο κόσμος. Εν τσένε εμείς που αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Εκείνος που θέλει να κάνει κάτι, μανά, βρίσκει τον τρόπο και κάνει το. Να κάνω ό,τι θέλουν οι άλλοι και στερείς να κλαίω τη μοίρα μου, για μένα είναι λύση. Κάποτε τα πράγματα είναι στο χέρι μας. Εν ξέρεις εν τέλος να σου τα φέρει η ζωή. Σε γι' όλα σου, αν μεν πάρω τον Πετρίνο να πεθάνω. Θα πεθάνεις. Να αντέξεις, όπως αντέχουν όλοι. Κορούα μου, η ζωή είναι να σου δώσει πολλές αιτίες για να θέλεις να ζήσεις. Να δεις. Άμα με το καλό είναι να έρθουν τα μωρούδια σου, εσύ να ζεις μανιχά για τσίνα. Και να μάθεις να ζεις και με τον καμό σου. Μακάρι, κόρη μου, μακάρι η ζωή να σου φέρει όλη την ευτυχία και όλη την αγάπη που σου πρέπει, κόρη μου. Άμα πρέπει και εσύ να τα καρτεράς όλα. Αν μην τα καταφέρεις να πάρεις τον Πετρίν, με το φίβο μπορεί να ζήσεις. Όσο πιο εύκολα το πάρεις απόφαση, τόσο πιο εύκολη να είναι η ζωή σου. Να βλέπεις και βάζεις με το φως της λάμπας, γι' μου. Αν βλέπω. Σε καλάθηκε.
Εγώ είμαι καλά. Εσύ θα αρκουμένεις. Γιατί να μην είμαι. Παντρεύκουν τίποτε στη γυναίκα που αγαπώ με άλλο. Ελώ αρκάζεις να πάεις εσύ. Η μάνα σου είπε μου να με ρέξουν τα μεσάνυχτα έμπα να πέσεις. Πέψεσαι να μου παραγγείλεις. Έχει την έννοια σου, Πέτρι μου. Αμα εγώ τώρα ήρθα από μόνος μου. Και δεν μπορώ να με πάω μένος έσω και να σκέφτομαι συνέχεια. Να πελάμε. Τουλάχιστον δαμέ φεύγει να κονονούς μου. Ξέρεις να μου κάνω τώρα. Και βάζω για ένα νέο φάρμακο που το χρησιμοποιούν κυρίως πάνω στους τραυματίες του πολέμου. Την πενικυλίνη. Σπουδαίο γιατρικό μου. Κάμνη θαύματα ακούεις. Βοηθά σε πολλές αρρωσκές. Αμα κυρίως πάνω στις μολύσεις. Ανακάλυψε τον ένας σπουδαίος σκοτσέζος, βιολόγος και φαρμακοποιός. Ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ. Μπράβο. Καλά κάνεις και ενημερώνεις για την επιστήμη. Αμα για τη γαλάδια, είναι που σκέφτεσαι όμως. Ένι σκέφτομαι. Ένι σκέφτεσαι... Ο ξέρε θέλεις να μου πεις για να με σαν την κόψω. Και... Μόνο οι όχι γαλάτια πιστεύουμε στην αγάπη μας. Εσείς εμάς υποστηρίζετε. Τούτον που λαλείς είναι αλήθεια. Θέλουμε να είσαστε μαζί, αλλά έχουμε και την έννοια του Καραϊόρκη. Είναι ικανός να κάνει φόνο. Να μου να κάνω τη ζωή καλά για τη γαλάτια. Που πάει να πει, σκέφτεσαι να την κλέψεις πάλι και τούν τη στράτα να πεθάνετε. Είπε μου αν Τζουλής. Να μου δανείσει να την κλέψουμε μαζί. Αν του δώκω την ψήφο μου και αν το βοηθήσω με άλλες ψήφους που συγγενείς και φίλους. Τόσο να απελπισμένος και μου βάλεις την του Αντζουλή. Εν παραπότης. Ξέρεις για είναι τα πράγματα που σου λέει. Ναι, άμα είναι ο μόνος. Ο μόνος που πασκίζει να μας δανείσει. Ας σαν και όπως υφέρει. Πέτρι μου, είναι εγκληματίας. Αν του κρουστείς, είναι να σε πέψει φυλακή. Δώσ' μου το λόγο σου. Δώσ' μου το λόγο σου πως δεν θα κάνεις έτσι λάθος. Πρέπει να διαβάσω το βιβλίο. Εν πάει και σου έστω να πνάσεις. Αν με ρέξουν τα μεσάνυχτα, Πέτρι μου, εγώ που τα με έφευκω. Ένα σου κάνω παρέα. Να μορφωθώ και γιώνα κουρίν παραπάνω. Να μάθω κι άλλα πράγματα για τον την Πενικυλίνη. Μην το σκέφτεσαι, Στεφανή μου. Έγινε σκέτε. Έτσι με το ζόρι. Πασκίζω και για να καταλάβω τον που γίνεται. Στράφηκα άλλος άνθρωπος, Φανούλα μου. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα βγάλω από τον νου μου. Στυγιώνομαι πεδαμένη ποδά στον πόλεμο. Εγώ είμαι ζωντανή όμως. Και τούτο είναι ζωντανό, Στεφανή μου. Και καρτερά από και πώς για να σε γνωρίσει. Κάμε να έχω υπομονή. Να χαρείς με... Με κρίνεις και με αποπέρνεις. Ένα γιάνο και να είμαστε καλύτερα. Να είμαστε μαζί όπως πρώτα. Thank you.
Καράγιορκη, πόσο σδά. Είναι χώρα. Σε λίγο είναι να φύγω να τραωδήσω και πρέπει να σας το, Καράγιορκη. Θα σε εξαρκίσω, μάνη, χάνας εδώ ήρθε. Θωρείς με στο πάλκο. Πέ μου. Θα σε γυρεύει η γυναίκα σου. Δεν την πειράζει που κοιμάται μανησί της. Κι όσο είμαι κοιμάται μανησί της. Έναν τάμα που κοιμούμαστε. Ή όχι πολύ, μια είμαστε μια χαρά. Επειδή μια την άλλη Καράγιορκη, είσαι εδώ μέσα. Γι' αυτό λαλό. Το έξω μου δεν το κόβκω. Ξέρεις πως μου αρέσκει πολλά η διασκέδαση. Πέ μου, να μου είπες της Φανούλας. Να μου τις είπω. Είπες της να κάνει υπομονή και όχι να της δώκεις κάτι πολλά σπουδαίο. Να μου μαϊρευκείς. Κάτι πολλά καλό για την κόρη μου, αμά και για λόγο σου. Είναι μόνο τούτο που της έταξες και καλά αρέσει να πάρει το γάμο της παράτσι. Γιατί εν της λαλείς, γιατί την έχεις να καρτερά πάλε. Αγιότζη Φανούλα, εξηγηθήκαμε. Έχω σε δίνα, αν πά και γελάσεις της. Ρώτα της γελάσω. Να σας δείτε ούλες σας. Αμά που να έρθει η ώρα να σου πω να μπούω στο νόμο μου, δεν και πιστεύω να φέρεις αντίρρηση γιατί είναι πολύ καλό για την κόρη μας. Δεν να φέρω εγώ αντίρρηση, Καράγιορκη, αφού είναι καλό για την κόρη μας. Συνεννόμαστε πολλά καλά με τη Φανούλα. Ενώ ξύπνη, ξέρει ο συμφέρον της. Αφού είναι κόρη σου. Τερκάζουν τα σκουφιά σας. Την υπολόγιζα έτσι. Αφού είσαι στην πόρη ψημιά, Καράγιορκη. Πειλέ μου είναι τα πλάσμα νένι, εν εξόρτωσες να μάθεις. Έχω σκοπό να τη μάθω πολλά καλά. Σαν εμένα τούτη. Ο λόγος σου επήρε που την ομορφιά και τη φωνή. Μα εμένα που τα άλλα όλα. Καράγιορκη, ύπους σου. Πρέπει να φκώ να τραωδήσω σε λίγο. Εν έχω ώρα. Αφήνεις έτσι γλύωρα γαλατιά μου. Τον μπούκο μας θα το φάεις. Εν το θέλω. Κι αν οτιδήποτε που το καλεί Αγίου. Καλά κορή μου, τα φτιάζεσαι να πάεις πουτά τώρα. Έχω δουλειά. Τα δουλειά. Καλημέρα. 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 Μα φεύγεις μάνι μάνι. Ευτυχώς που ήρθα πιο γλύρω. Ήρθες πάλι. Δεν ξέρω να κοινάρχεσαι κάθε μέρα. Υποχρέωση μου. Μα να πάει πατώρα, θα αρχίσουμε εσύ άλλο καμιά ώρα στο μάθημά σου. Να ρέξω που τον κορνιζοποιώ, να μου κορνιζάρει τα σχέδια μου για την έκθεση. Ναι. Γιατί δεν μου λες τίποτε, κόρη μου. Πάω να σου φέρω ριάλια. Ευτυχώς που μας έφερε χτες ο Καράγιος. Όχι, όχι, μητέρα, εντάξει, δεν χρειάζεται τα ριάλια του σιρού τη η Γαλάτια. Ένα καιρό σου γιο. Όχι, μου έντες. Είναι εντάξει, ένα σου πρόβλημα. Και να θυκαλέξουμε τις καλύτερες κορνίζες, Γαλάτια. Ευχαριστούμε. Γαλάτια μου, θα πεις ευχαριστώ του κοπελούθκιου. Ευχαριστώ. Θα χρειαστώ ριαγιά όμως σήμερα. Πού να μου τα κάνει, πιερώνω το. Βία να πάεις τώρα, κόρη μου. Ο κορνιζάρης είναι στην άλλη μέρκα του μόρφου. Γιατί μην πάεις στο δίλησπο να σκολάσεις. Να κάτσετε τώρα με το φίβο να μπουκώσετε με την ησυχία σας. Όχι, φοβούμαι πως θα τον ευρώ ανοιχτό ύστερα. Θέλω να αποσπάζουμε σήμερα με την κουβέντα μάνα. Δεν μπορώ να ξαρκώ για την έκθεση. Φίβο, εσύ να κάτσεις δαμέ, να σε περιποιηθεί Αντρονίκη και το μεσομέρι να έρχεσαι και πιάνεις με από το κολέγιο. Δεν ξέρω ανάγκη να σε τραβολώσεις να μες στις στράτες τώρα. Για όνομα του Θεού, είναι ο κόπος. Ενάρτω και ο μήτας σου. Δεν πειράζει. Κάτσε να πιεις πιλέ μου έναν καφέ. Όχι, όχι, να χαρείς, έθελα άλλον καφέ. Ή πια τσουπάς ζώθηκε αν πριν να ξεκινήσω. Άντε, άντε, πάμε να προλάβεις. Στόμα γλυκό, δώσ' μου φιλί γιατρικό. Στην άκρη με πετάς, τον όρκο μας πατάς. Κάθε φορά, πρώτη φορά, απ' την σ' αγαπώ.
μάτια μόνο. Πες ότι δεν με γνώρισες ποτέ, πες ότι δεν συναντηθήκαμε ποτέ. Δεν θα τους αφήσω. Ένα καμό την περνάω από το σχέδιο. Στόμα γλυκό, δώσ' μου φιλί γιατρικό. Καλημέρα. Είσαι μανησί σου. Πάντα είμαι μανησί μου. Καραγιώρκης εξενοζημήθη πάλι. Εχτες, επί έτσι στο στράτο. Ναι, επί. Καλύτερα. Καλά στην υγεία του. Άμα είσαι σίγουρος πως να τον εκτελέσω. Γιατί τον κλείς πάλι, κορή. Θεία Φλωρεντζού, γίνεται να ξέρω την αλήθεια και να μην μπορώ να πω τίποτε κανενού. Τι είναι όσο που σου είπε. Μου να με πω κουβέντα, ότι δεν μπορώ να το σώσω. Καλά σου είπε. Είναι στο χέρι σου, κορή μου. Κάλεσα με για ανάκριση. Μα πότε? Εχθές ήρθε ένα γράμμα και καρτερώ τώρα το Καράγιορκη να με πάρει. Έμαθε τόσο Καράγιορκης. Αφού ήταν και αμέ την ώρα που ήρθαν να μου φέρουν το γράμμα. Και είπες του ότι πήγες εχθές είδες στο στράτο, ναι. Έτσι με πελή. Είπα του πως αλόγως εμπεδούλευκαν η Μαριγό κοντά μας και θέλουν να μου κάνουν ανάκριση. Και επίστεψες σε. Δεν ξέρω. Εμαρλώσαμε και για τούτο. Που την ώρα που έμαθε πως με ανακατώσαν με την υπόθεση του στράτου δεν το άρεσε. Έσωσαν τον τα φύθηκια. Κορή μου, ένα που θέλουν τώρα οι Εγγλέζοι να σου κάνουν ανάκριση εσένα. Δεν ξέρω, θεία Φλουρεντζού. Αλλά όπως πήγα εχθές κοντά του. Εμένα κορή μου που πήγα τόσες φορές δεν μου είπα τίποτες. Δεν ξέρω, Φλουρεντζού πέ μου, να πω να κάνω. Έψεσουλη νύχτα να τσιμήθηκα από το μαράζι μου. Να πω να πω την αλήθεια. Όξα, να σιωπήσω. Να σιωπήσεις. Είπες σου το και ο στράτος. Εσύ μου να δεις τη ζωή σου. Ποια ζωή μου. Δεν έχω ζωή χωρίς το στράτο. Η ζωή του είναι η ζωή μου. Σας το λέμε στους Εγγλέζους. Καρτερούν μας. Γαλατία. Έντζε, σκέφτηκες καθόλου είναι τα λόγια να τον υφηγό σου. Είναι βράθια ακόμα. Έχω τα θκευάσματα μου, βρω και την έκθεση τώρα. Μα πρέπει να δεις ένα κοντό γάμο μας. Θέλεις να πω της μάνας μου να συντήσουμε καμιά ράφτενα. Είναι δουλειά του γαμπρού να τα κανονίζει τούτα τα πράγματα. Να πω εγώ της μάνας μου της Πολύμνια και να μου βρει ράφτενα τζίνι. Μακρά ο κορνιζόπιος. Είναι πολλά μακριά. Να πάμε ούλο νησιά και να τον έβρουμε στα αριστερά. Πειράζεσαι να του τα πάρεις εσύ, ώσπου να πεταχτώ εγώ θα με δίπλα, να πιάω κάρβουνα και μολύφια για τις ζωγραφιές μου. Να τα πάρω, καλό. Να βρεθούμε δάμε πάλι. Όχι, να έρθω εγώ, ώσπου να φτιάξετε κορνίζα, να έρθω. Καλά. Ευχαριστώ.
Αντζουλή, πού είσαι, αρέσει να πάει πρωί πρωί. Να πάω στο Χορκόν, έχω δουλειά. Γιατί δεν δουλειά να είσαι εσύ στο Χορκόν, αφού μου χτάρισε να ευκήκε ακόμα. Μα για να ξεβεί, μου χτάρει πρέπει να χρησιμοποιήσει τα μεγάλα μέσα. Ριάντλια. Σα δεν καιρώσει, ψήφου δεν έχει. Να πάρει και την Άντζη, μητά σου. Καλό. Αντζουλή, εν τα ριάλια σου είναι να τα πετάξεις άδικα θα αρκούμε. Α, και θα αρκέσει ότι να τα καταφέρει καλύτερα ο αγαπητικός σου με τον Μιχαήλα, α. Έχουν τους το στομάχι και τους κοιό οι χορκανοί. Άμα ρωτάς εμένα, ενώ πολυδεύκεις που πρέπει να φκεί μου χτάρεις. Εάν ψηφίζαν οι γενέτσες, εντάξει, ευτυχώς που ψηφίζουν όμως οι γενέτσες. Εκτός που είναι Άντζη, η Άντζη ανεψήφιζε, ήταν ανεψήφιζε, είναι έτσι Άντζη μου. Άντε, δεν τέλειωσα μαζί σου, θα σε χρειαστώ άλλο. Πήγαινε στο καλό. Και άκου να σου πω, για σε μαντατέψω στον αγαπητικό σου ότι υποστηρίζεις τον Πολυδεύκη να αντιτσίνουν κατήσεις σου. Πέ μου, πάνω ακόμα είναι κατεύκη. Έφυγε γλύωρα. Α, ναι, για να το δούμε, ναι. Παρκέτε ότι με τίποτε χαντό, δεν ξέρω να βοηθήσετε μες στο μαχαζί μου. Ρε Αντζουλή, έντια μες στο μαχαζί σου που κοιμήθηκε, μες στην κάμαρή μου. Στην κάμαρή σου δική μου είναι. Και σου δική μου είσαι λοάρκαση. Εγώ δεν είμαι κανενού. Ο Καράγιορκης να αναγνωρίσει τη φανούλα και να μασάζει και δεσκιό. Εγώ να φύγει που δάμε σάδα. Μάλιστα. Κάτσε γάρε ψόφα να βάζει τον μάγκρι φίλη. Μα κορή, είναι βαρέθηκες να σε περιπέζει κορή. Τούτην την βολάν έμε περιπέζει. Έδωκε μου το λόντου. Όπου και να είσαι, να την αναγνωρίσει τη φανούλα. Βέβαια. Στα ρούθια πολλά καλό. Αμα και σου χαύτιστα. Ακούει το να ακούει του λαρίσου τα, ξαναρίσου τα. Υπόσχεται σου, ξανά υπόσχεται. Και σου κάθε για μέ και πιστεύει το. Βέβαια. Αμα να αλλάξει ενώ. Ο νουρο του σύλλου να αλλάξει εσύ. Άντε. Πατήσαν τα γραφικά σου. Δεν πού γερό μου πατήσμένα. Μάλωσες με φανούλα. Όχι. Αν και έτσι που γίνει και να ψες, αξίζε μου να με έκει. Να μου τις έκαμες πάλι. Τίποτε. Του λόγω είναι το πρόβλημα. Δεν κατάφερα να τις κάνω τίποτε πάλι. Τι. Ρε Στεφάνη, αφού είπαμε μάρε, μένει φτιάζεσαι, κάμε ένα κουν υπομονή. Μα θέλω και όπως δεν θέλω. Άμα... με τη φανούλα δεν μπορώ ρε, δεν ξέρω να μου συμβαίνει. Αν τα σκέφτηκα να πάω στο καπαρέ πάλι, μα ευτυχώς μετάνωσα. Στεφάνη, μακριά από το καπαρέ, α. Γίνεται να έχω τη γυναίκα δίπλα μου που να την έθελαν όλοι μέσα στο καμπαρέ και για να μην μπορώ. Και να πιένω με άλλη για να είναι όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά! Στεφανή, ξαναείπαμε τα. Το πρόβλημα σου είναι παθολογικό, ψυχολογικό. Να μπορώ πάει να πει τούτο. Πως είναι μέσα στο νου σου, μανιχάρε. Εκτός που τα όσα επέρασες στον πόλεμο, τώρα τελευταία μέσα στη σχέση σου με τη φανούλα αλλάξαν κάποια πράγματα. Δεν σου καταλάβω. Ρε, ένιωθεις να κω λίγος τώρα δίπλα της. Δεν την κάνω ζαύτη. Ώρες ώρες δεν την αγρονίζω. Άλλαξε πολλά. Μπράβο. Όταν την πρωτοεγνώρισες, ήταν μια κορούα αύκαρτη, ορφανή, δίχαρη άγια και πρίκα. Τώρα όμως, εγκόρη του Καράγιορκη και εσύ ο γιος του καφετζή. Όσον και αν θέλεις, μπορεί το πράγμα να μην επηρεάσει μέσα στη σχέση. Δεν το σκέφτηκα έτσι. Σκέφτομαι να δεις ότι έχω δίκιο. Επέτρεψε με τον κατάσκοπο που είδαμε μέσα στον αστυνομικό σταθμό.
Δεν τα μπορούν να κάνω. Α, δεν ξέρω, ρε, τα φύγεται και από το νου μου. Ή όμως σκέφτομαι το. Εν να πάω να βρω τον ανακριτή και να του πω πως τον είδαμε και εμείς. Θα αρκούμε πως τούτο είναι το σωστό. Ξέρω κι εγώ, να μου να σου πω. Κάνω ό,τι νομίζεις. Εμέ θα σε αφήσω να μπει στην ανάκριση μαζί μου. Καλύτερα περιμένουμε να με έξω. Καλό να σε καρτερώ δαμέ. Μην αρκίσεις. Εντάξει. Άμα θέλει νύφη ο γαμπρός χαμπή και με θεράκι ο κύρις, αρμάστε τους με το καλό την και σκατζήν το δίλης. Έτσι και κερτίζει τις εκλογές στο συμπέτερο. Να έχουμε διπλές χαρεφιντικλή. Άμα θα έρχομαι, δεν είμαι έτοιμος για να τα τελειώσουμε. Ο Θεός να σου βοηθήσει, Χάμπη. Χάμπη, είναι να μου βασάνει το νέο σου. Ήρθε ένα κύριο και βρέμε. Έταξες σου εσένα καμιά ευκολία για να τον ψηφίσεις. Γιατί έταξες και κάνω άλλο. Του Πετρίδη και να δούμε και από τους άλλους. Είπαν ότι να μου διά το εμπόρευμα πιο φτηνά για να με βοηθήσει να σωρώ ψωριάγια για την πρίκαν της Ανέτας. Χάμπη, αφού είπους, θέλουμε. Μα γίνεται. Γίνεται, καλό γίνεται. Και σου κάθεσαι ακούεις το Αντζουλί μετά από τούτα όλα που σου κάνω. Το Ήβρε με βάση τη δυσκολία μου πολιτεύκη και πατάμε κι άμε που πονώ. Αφού ξέρεις τον Αντζούλη, έτσι άνθρωπος είναι. Και σου είναι που τα ακούεις, αφού είναι εσύ στην ανάγκη. Είναι που κάθεσαι και βάλεις το φτύ. Γεια σας. Καλώς την κόρη μου τη μια. Ω, καλώς την νύφη μου. Yes, είδες είναι τα όμορφη νύφη μου κι ας. Και σου βάλεις την ομορφιά χαμπή και γιο τα άλλα ουλα. Με μου μαραζώνεις. Με έγνωσα στην τύχη σου χαμπή. Εν καλά που σου λαρεί ο πολιτεύκης. Εν και να μείνει πάνω σου. Εν να βρεις τον τρόπο να βγάλεις την υποχρέωση. Ένα φεντικρή, αμά, άρα μπορούσα να σάσω και λίγο και το σπίτι του εμπλοημένου. Χαμπή μου, ένα το σάσω εγώ. Μένε εσύ σαν για τον το πράγμα. Ένα τα πάρω μητά μου. Ό,τι έχω και έχω, ένα γιος μου που να τα πιάει. Ώστε να του σάσεις και το σπίτι, α? Και πού σε ρε φόρτα. Αμα αντάσεις εσού, ένα είναι κακό. Αμα αντάσεις εγώ, δωροδοκία. Φιλήσυχος άνθρωπος και πολλά πατριώτης. Είμαι σίγουρη πως είναι ο φταίχτης που γυρεύκεται. Και πόσο σίγουρη είσαστε για τούτο. Τούτον πιστεύω. Εκουβεντιάζαμε κάποτε. Μου έδωσε ποτέ αφορμή να καταλάβω πως θα μπορούσε να κάνει κακό σε κανένα. Πάντα υπερασπίζεται την πατρίδα του και σέβεται το στέμμα. Μην είσαστε τόσο ρομαντική, κύριε Πολύμνια. Μέσα στη δουλειά μου έχω δει πολλούς ανθρώπους που η δράση τους δεν είχε καμιά σχέση με εκείνον που έλεγα. Οι περισσότεροι καταφέρνουν να ξεγελούν πολλούς ανθρώπους που γυρώνουν. Αλλά όχι εμένα. Αφού είσαστε τόσο καλός στη δουλειά σας, είμαι σίγουρη πως ενάβρετε τον πραγματικό ενοχό. Το γνωρίζεις επειδή δούλευκε στο σπίτι σας η μητέρα του? Ναι, κάποτε έρχεται η μητά της. Και δεν είχες κάποια άλλη σχέση μαζί του εκτός που τούτο? Όχι. Είπα σας όμως, εκουβεντιάζαμε κάποτε. Και αφού η σχέση σας ήταν απλά τυπική, γιατί ήρθετε χτες και τον επισκεφτήκετε?
που υποχρέωσε στη μάνα του. Η καημένη τώρα είναι στην Κύπρο και ήθελα να δω αν μπορώ να κάνω εγώ κάτι για λόγου του. Εμπολά φίλη μου. Μάλιστα. Πάντως και ο Στράτος σας θεωρούσε πολλά φίλη του. Ανέφερε σας πολλές φορές σε συναντήσεις που είχε με τους άλλους. Ερωτούσε για σας. Ενδιαφέρετου. Ερωτούσε να μάθει πώς είστε. Εκτιμάμαι επειδή του αισθάθηκα όταν πρώτο ήρθε. Έμαθα του τον τόπο. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είναι προδότης. Ξέρω να μου σας λαλώ. Και τι ξέρεις ακριβώς, κυρία Πολύμνια. Τούτα όλα που μου είπες σε θεωρίες. Λίγο πολλά εξεράμεντα. Κάτι πιο συγκεκριμένο έχεις να μου πεις. Κάτι που να επιβεβαίωνε τούτο που πιστεύεις για ο Στράτο. Πόσο σας, Στεφανή. Πάτσε σου στην αστυνομία. Έχω μια δουλειά. Έλα σου συντύχω, ρε, για τον γάμο. Συμπαθάτε με που σας έβαλα σε φασαρία, σαν. Αμά έπρεπε πρώτα να αποσπαστούμε ο γάμο της Γαλάτιας και ο δικός σας καρτερά εστερότερα, έτσι χάθηκε ο κόσμος. Εμένα με πειράζει. Και ο φτωμάες δεν θα μας κάνουν τίποτες. Αμα ο γάμος που κανονίζεις για την Γαλάτια, είναι σωστός. Παιδί Φανούλας, ως το γάμο σας είναι δεν αναγνωρίσω. Να μην αγχώνετε. Εν καλά που να γάμεις. Η Φανούλα έχει πάντα ανάγκη μια οικογένεια. Ας είναι έτσι. Να τελειώσει τούτη κουβέντα με το καλό. Και να γίνουμε όλοι μια οικογένεια. Να στον και εσείς, παιδιά μου. Εγώ, κύριε Γιορκή, έχω και μάναν και κύρι. Και μ' ρωτάς, αν δέχεται η Φανούλα, ήταν καλύτερα γελό μας να επιέναμε τότε στην Αγγλία με τον κύριο Τζόνι. Κοίνος εστάθηκε μας περίτυπη οικογένεια. Το να του πω είναι μέσα στο λάκκο, Τζίνο. Αμα και καλά να γίνει, δεν έχει κανένα δικαίωμα μπας στην κόρη μου. Τούτο λάλο, Γιώργο. Ναι, εξένος. Αμα εστάθηκε μας σαν τζίρις. Ωρα καλή. Να μου κάνεις σήμερα στο κολέγιο. Πέρασες καλά. Γιατί μου συντυχάνεις σαν να μην κανένα μωρό. Συγγνώμη, δεν και θέλω να. Είμαι κάμποσο μια άλλη. Και ξέρω να πιένω και να έρχομαι μανιχή μου στο κολέγιο. Ξέρω το. Δεν και έρχομαι μητά σου για να σε προσέχω. Έρχομαι επειδή μ' αρέσει και η παρέα σου. Εγίνηκες περίτους από τους γλεπάτορες που είχα πριν. Εγώ όμως δεν είμαι γλεπάτορας. Είμαι το τέρι σου. Μητά μου έχεις να φοβάσαι τίποτε και κανένα. Ελπίζω κάποια στιγμή να σου αρέσει και η δική μου παρέα. Γαλατία! Εν τσι πάσου. Ήβρα δουλειά στη Λευκοσία. Κατά τον Ιούλη ξεκινώ σε ένα δικηγορικό γραφείο. Μπράβο σου. Είπες μου ότι το Σεπτέμβριο να έρθει και εσύ στη Λευκοσία. Στο κέντρο διδασκαλισσό. Ναι. Να πάμε μαζί. Λοαρκάζω να βάλω μπρος στην δουλειά μου σου λάλο. Μετά από ραμορά. Πολλά καλά είναι να κάνεις. Πον να παντρευτούμε, λάλο να πάμε στο Παρίσι. Θέλω να σε πάρω στο Μουσείο του Λούβρου. Να σου αρέσει πολλά. Φυσικά δεν ξέρω να μου αφήκαν μέσα τώρα με τον πόλεμο. Οι υπεύθυνοι του μουσείου πήραν τα έξω μακριά από το Παρίσι. Εφουθήκαν τους βομβαρδισμούς από τους Γερμανούς. Ακούσα πως. Εκλέψαν και κάμποσα έργα οι Γερμανοί. Ναι, ναι, δυστυχώς. Θέλω πολλά να πω σε τούτα τα μουσεία και τις εκθέσεις. Μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος να σε πάρω παντού. Στο Μουσείο του Λούβρου, στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, θα μείνει έργο τέχνης που θα δουν τα όμορφα μάτια. Ντα, είναι εκλογές έτσι σχέδιο. Αν μασονώνεται ριάλια στους ψηφοφόρους, εξήκος σου ρε κουμπάρε. Μα έχω τη δουλειά σου και εγώ με την αξία μου πόν να βγω. Δεν χρειάζεται να πιερώσω κανά για να με ψηφίσει. Τόσα χρόνια μου χτάρεις, οι χορκανοί είδαν
πόσα καλά μπορώ να προσφέρω στον τόπο. Είδαμε τα ούλια τα καλά που μας πρόσφερες. Επιάστηκε το χέρι σου που το πρόσφερε, πρόσφερε. Συνυποψηφί, ακούτε μου. Μιχαήλα, Μιχάλη. Έλα κοντά να κάνουμε μια κουβέντα νούσιμη. Τώρα που είναι σ' άλλον κόσμο μες στον. Πόσες μέρες έμειναν ως τις εκλογές, ε? Θα αρκούμε εν ώρα να σοβαρευτούμε. Καλά, μαντάμε χωρίς έτσι. Εν τζα κάνω. Εκάμαμε πολλά. Και είπαμε πολλά. Ούλοι μας. Εν τζα ευκάλω τον ώρα μου πόξω. Άμα θα αρκούμε τώρα την τελευταία ώρα να παραμερίζουμε τους καυκάες και τις παραποκές και να παίξουμε τίμια. Εγώ πάντως συμφωνώ με τον Πολιέφτη. Κάνει ποιον, κάνει τάισε, τάισε. Ήντα. Δεν ξέρω για λόγους σας. Εγώ πάντως είναι πολλά τιμία που μάχομαι να κερδίσω. Έτσι, μάχεις να κερδίσεις τίμια, ρε κομπάρε. Που βάλεις πάνω τους ανθρώπους σου και απειρείς τους αυκάδες του μεταλλίου. Όχι στο μεταλλίο, επίσης να ανακαλώσεις ο κέφτος. Τζουλιάν, Τζουλιάν, είπαμε να μιλήσουμε προκομμένα. Ισόνι ο ανούρας του σύλλου μπορεί να έρθει. Αγώνι ισόνι ο Λαν. Ποιος είναι κάτω σε μες το μεταλλείο, ρε. Α, έχεις στοιχεία. Όχι, έχεις στοιχεία και πετάσεις τούντες πελάρες. Που αθυμήθηκες τα γεράματα σου να ξαπονείς το καμπαρέ και τις προκομμένες σου για να τσεκέρεις το χωρκό μας. Μα θα αρκέσαι, εκέρκανες το χωρκό μας. Ακού να σου πω. Ακού να σου πω, πρόσεξε πολλά καλά. Και σου τη βουζουνίσω. Αν μου ξαναπείς γέρο, να σου εφουζουνίσω, να μην ψέκω, ρε. Να μου πει γέρος. Έχω παιδιά, όχι καυκάλι μες στον καβένε μου, να χαρείτε. Να τελειώσουν οι εκλογές και τούτοι να καυκαλατίζουν σύγκομα. Κατάλαβες, κύριε. Άντε, σιόρ. Δεν μπορούσα να ρωτήσεις. Τούτο που σκέφτεσαι. Γιατί η μάνα του και μου είπε τίποτα για τους ασυρμάτους. Άτσι, πάμε και φάμε και η μέρα μας άδικα. Κύριε Χαραλάμπους, γιατί ξαναγύρισες. Τι θέλεις να μου πεις. Ξαναείδα τον τύπο που κουβέντιαζε τότε με το στράτο στο μεταλλείο. Τούτον που παρακολουθούσε και το σπίτι του. Ναι. Τούτον τον ίδιο. Και πού τον ξαναείδες. Δα μέσα. Εμπήκε την ώρα που ήμασταν εχθές για ανάκριση. Να σου κάνω ένα γάμο, κόρη μου, που να το γράψουν και εφημερίδες. Δεν το ξιάσει κανένας. Πρώτη σελίδα που να σε ακούσει. Παπά! Παπά και παπά! Παμπάτσα! Ξέρω πως ο στράτος είναι αθώος. Γιατί την νύχτα ήταν μητά μου. Καλή να αρκεί! Αρκέψαν οι καυκάες πρωί πρωί. Παναγία μου, ρε μου, τι έρευνα να δω να πω γίνεται. Η Φανούλα δυο φορές καραγιορκής. Του την άξια να τους κάψει και να τους κασανίσει ούλους. Έλα, Στεφανή, κόπιασε γε μου. Να με ψηφίσεις εμένα που είμαι ο υποψήφιος του πεθερού σου. Πού είναι λαμό. Στεφανή, έλα ψηφίσεις με εμένα και να μείνει πάνω μου, ξέρεις το. Το γιατρείο του Πετρί. Πού είναι.